εβδομάδες με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για το πού το πάει η Τουρκία, πού το πάει ο πρόεδρος της γείτονος, ο πρόεδρος Ερντογάν. Θέλω να μου πείτε καθαρά αν πρέπει να μπει ένα τέλος στην τουρκική προκλητικότητα. Προφανώς, το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Ελλάδα, επίσης για την Γαλλία και για την Ευρώπη. Είδατε τη σαφή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβούλου την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το θέμα. Και εξαλλού, ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κ. Μακρόν, είχε την προηγούμενη εβδομάδα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ερντογάν και υπογράμμισε στη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας ότι ο διάλογος και η συνεργασία έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία και για την Κύπρο και στο Αιγαίο. Να ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι ένα θερμό επεισόδιο, όπως το λέμε στην Ελλάδα, είναι πιθανό. Ζείτε σε αυτή την χώρα, δραστηριοποιήστε εδώ, είμαστε γειτονιά. Διάλογος, συνεργασία είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Γαλλία, για την Ευρώπη και επίσης για την Ελλάδα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα και πώς την βλέπετε εσείς. Αν θεωρείτε ότι βγαίνει από την κρίση, ότι η οικονομία πράγματι ανακάμπτει, όπως τονίζει με κάθε ευκαιρία και η ελληνική κυβέρνηση, ή αν είναι αισιόδοξη η ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα βγαίνει από το τρίτο πρόγραμμα, το επόμενο Αυγούστο. Αυτό χάρη στις προσπαθίες των Ελληνών. Είναι πολύ θετικό και έχουμε ήδη εδώ στην Ελλάδα αποτελέσματα, όχι μόνο για το δημοσιονομικό πλεονάσμα. Έχουμε ξανά ανάπτυξη και η ανεργία μειώνει. Όλα αυτά είναι θετικά. Για το μέλλον, για την περίοδο μετά το τέλος του τρίτου προγραμματός, η λέξη κλείδι θα είναι εμπιστοσύνη. Πρώτα, εμπιστοσύνη της Ελλάδας στο εαυτό της. Πρέπει οι Έλληνες να πιστεψούν στις ικανότητες τους και ιδιαίτερα στην νεολαία της. Βέβαια, πρέπει η Ελλάδα να συνεχίζει στη δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Αλλά θα έχει μια διάφορα οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν αποφασίσει από την Ελλάδα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δηλαδή πια θα αποφασίζουν τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν από τον Αύγουστο και οι Ελλήνες και μετά. Ναι, βέβαια. Και τελικά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ, ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταιρούς της. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μέχρι το τέλος του τρίτου προγραμμάτος τη λύση για το ελληνικό κρέος. Και ξέρετε πως η Γαλλία εργάζεται σε αυτό το θέμα με αποφασιστικότητα. Λύση λοιπόν για το χρέος πριν από τον Αύγουστο του 18, κύριε Πρέσβη. Είναι μια δεύμευση των εταιρών και της Ελλάδας που πρέπει να βρούμε μαζί μια λύση μέχρι το τέλος του τρίτου προγραμμάτος. Πριν από λίγους μήνες ήταν εδώ στην Αθήνα ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κύριος Μακρόν. Κάτι χαρά να το συναντήσω σε μια αίθουσα δίπλα από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Θα ήθελα να μου πείτε αν από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα οι σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν πάντοτε καλές, έχουν γίνει ακόμα πιο στενές. Αν είχαμε αυτό που λέμε απτά αποτελέσματα από αυτή την πολύ θερμή επίσκεψη.
Υπάρχει μια δέσμευση της Γαλλίας για την Ελλάδα. Και αυτό από την αρχή της κρίσης. Δεν μπορώ να πει ότι όλα είναι καλά, αλλά έχουμε κάνει και οι γαλλικές εταιρείες έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Πρώτο, έχουμε εδώ στην Ελλάδα περίπου 100 μεγάλες εταιρείες που απασχολούν περίπου 13.000 υπάλληλους. Η Γαλλία είναι στη δεύτερη θέση για τις ξένες επένδυσεις και για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ένατη θέση. Και τις γαλλικές επιχειρήσεις, τις γαλλικές επένδυσεις μπορούν οι Έλληνες να τις δουν κάθε μέρα. Για παράδειγμα, όταν οδηγούν οι Έλληνες στον αυτοκινητοδρόμο, ένας στους δύο αυτοκινητοδρόμους έχει κατασκευαστεί από την γαλλική εταιρεία Vinci. Όταν παίρνουν οι Έλληνες το αεροπλάνο, ο εναέριος ελέγχος δουλεύει με το σύστημα Thales. Το υπέροχο κέντρο Νιάρκος, πολύ ωραίο, συντήρεται από την ENGIE. Τα καλώδια για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, στα νύχια μάλιστα, είναι συχνά κατασκευασμένα από τις Nexans. Όταν οι Αθηναίοι παίρνουν το τραμ, σύντομα θα πάρουν ένα τρένο της Alstom. Οι επιχειρήσεις Groupama και Axia παρέχουν στους Έλληνες καλύτερη ασφάλεια. Η Total συμμετέχει, το ξέρετε, για τις ερεύνες για πετρέλαιο. Μια γαλλική εταιρεία, η Spiekka Pag, κατασκευάζει το νέο pipeline στη Βόρεια Ελλάδα. Και τέλος, η Leroy Merlin, ξέρετε, η Leroy Merlin θα ανοίξει το επόμενο μήνα εδώ στην Αθήνα το έκτο κατάστημα της. Και έχουμε επίσης δύο πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Πρώτα, τον λιμένα της Θεσσαλονίκη θα διαχειρίζεται η γαλλική εταιρεία CMA-CGM. Αυτό αποτελεί μια επένδυση 400 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε την απόφαση της Aegean, που είναι μια success story για την Ελλάδα. Είχαμε την απόφαση της για την Airbus. Βέβαια. Να αγοράσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ναι, από αεροσκάφη και να ενισχύσει το σώμα. 42 αεροπλάνα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά ήταν η επιλογή της Aegean. Αλλά είμαστε βέβαια πολύ ευτυχές για αυτή την επιλογή. Και αυτό σημαίνει ότι όταν δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εργάζονται μαζί, μπορούν να κάνουν μαζί μεγάλα πράγματα. Κύριε Πρέσβη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για τη φιλοξενία εδώ στους χώρους της Πρεσβείας, αλλά και για την τιμή να μας μιλήσετε στα ελληνικά, τα οποία τα μαθαίνετε και με πολύ γρήγορους ρυθμούς από ό,τι παρακολουθήσαμε και ακούσαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και είστε στο σπίτι σας εδώ στη Πρεσβεία της Γαλλίας, που είναι μια πρεσβεία της φιλίας ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.